Την επίσημη πρώτη του είχε σήμερα το κυνήγι του Λαγού και της Πέρδικας και οι κυνηγοί την τίμησαν δεόντως. Χιλιάδες λάτρεις του αθλήματος εξόρμησαν ελπίζοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους με τα πολυπόθητα λάφυρα. Όπως βλέπετε, για αρκετούς κυνηγούς, η πρώτη μέρα της νέας κυνηγετικής περίοδου στέφθηκε με επιτυχία. Ικανοποιημένος που την πρώτη μέρα. Ικανοποιημένος. Φυσικά, όσους ήβραμε, τόσους επέξαμε. Πήγαμε καλά, επέξαμε 7 φάσεις, 3 βερτίγια, χάσαμε το λαγουδάκι. 8 βερτίγια και με την παρέα μου και ένα λαό. Παίξα μαζί με τον σύντροφο μου 7 βερτίγια. Ένα λαό και δύο βερτίγες. Εντάξει, φίλοι μου, για λαγός, προηγουμένως. Την ίδια ώρα που κάποιοι επιδεικνύουν με περηφάνεια τη λία τους, κάποιοι άλλοι δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι, καθώς η τύχη δεν τους βοήθησε. Αποτυχίες. Αποτυχίες πολλές. Τίποτε. Πήραμε δύο περδίκια, είδα λαγούς, αλλά δεν είμαστε τυχεροί. Τους χτύπησαν άλλους λαγούς. Μέτρια πράγματα, εντάξει. Λία θυράματα. Λαγούς πολλά λιούς. Αν που πάμε και τρεφούμε στην καλά, του είναι το βασικό. Τα παράπονά τους διατύπωσαν μεταξύ άλλων κυνηγοί, κάνοντας λόγο για μειωμένο θύραμα. Απαγοήτευση λόγω της ξηρασίας. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Θέλουμε νερά και θέλουμε υπηρεσία θύρας και ταμείο θύρας να κάνουν πιο σωστά τη δουλειά τους. Είμαι ικανοποιημένος. Άμα ακούω παγανιές που το πρωί με χνηλάδες και δεν είδα λάω. Δεν είδα λάω μπροστά τους. Όλη νύχτα γυρίζουν με τους προβολείς, παίζουν τους, πουλούν τους, 80 ευρώ τον ένα και 120 ζωντανούς. Πώς είναι να μείνει θύραμα? Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το επιθυμητό για όλους τους κυνηγούς, ωστόσο, με ή χωρίς θύραμα, οι ίδιοι το διασκέδασαν.